Συμφωνώ απολύτως. Είναι όντως ιστορικές οι στιγμές που ζει η χώρα μας και ακριβώς εδώ αναδεικνύεται και μια από τις διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στα κυβερνητικά κόμματα και σε εμάς. Εμείς λέμε ότι στις ιστορικές στιγμές πρέπει να κληθεί η κοινωνία, ο λαός, να δώσει τη σφραγίδα του. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει ομαλότητα και συνταγμένη πορεία σε οποιαδήποτε διέξοδο επιχειρηθεί. Ήδη είναι κλονισμένη η σχέση κοινωνίας και κυβέρνησης. Η αναντιστοιχία είναι προφανής. Χρειάζεται επομένως παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα για να έχουμε επόμενη μέρα. Αυτή είναι πάγια το τελευταίο διάστημα θέση μας. Γι' αυτό και αξιολογώντας πρέπει να κριθούν αυτά, κύριε Λιτζή. Γιατί αυτή είναι μια σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Σας ασκείται όμως μια κριτική. Η Βουλή δεν αφήνεις διαυτής μεθόδου, δηλαδή χρησιμοποιώντας την προεδρική εκλογή, δεν αφήνεις την κυβέρνηση να ολοκληρώσει την πολιτική της αυτή που έχει εξαγγείλει ή της επιτρέπεις να πω εγώ και το άλλο που λέει ένας κόσμος. Της έδωσες δικαίωμα να κρυφτεί πίσω από όλη τη διαδικασία και να μην σου παρουσιάσει την τελική της απόφαση και το πακέτο των μέτρων που είναι αναγκαία να πάρθουν κτλ. Και να τα αφήσει σε κενό. Ή στα δικά σας χέρια που πρέπει να μας πείτε τι θα κάνετε από αυτού, ή αν εκλεγούν ξανά, στα δικά τους, αλλά με ανανομένη την εντολή, άρα με πιο ελεύθερη διαχείριση. Αντίθετα, προτείναμε να μην έχει κανείς το δικαίωμα να φαρκιδεύσει την βούληση του ελληνικού λαού με τακτικισμούς. Πράγματι είναι ολοφάνερο. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους δανειστές και τους εταίρους ένα ακόμα σκληρό πακέτο μέτρων. Εσείς... Δεν τόλμησε να το φέρει στην Ελληνική Βουλή. Γιατί και το αφήνει για μετά το δίμηνο. Καταλάβαινε ότι δεν θα περάσει εσείς... και πλέον οι ρογμές θα ήταν Δρίτσα, πολύ μεγάλες. Αν εκλεγείτε στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν εκλεγείτε στην κυβέρνηση, μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Η κυβέρνηση λέτε δεν τόλμησε να το φέρει. Να συμφωνήσουν. Είναι βέβαιο όμως ότι αν παραμείνει θα το φέρει. Να συμφωνήσουν. Εσείς αν εκλεγείτε, θα το φέρετε, θα ζητήσετε παράταση του μνημονίου. Τι θα κάνετε? Έχουμε εκθέσει όλο το φάσμα των προτάσεών μας και ζητάμε την έγκριση του ελληνικού λαού για να το υλοποιήσουμε. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και αυτό περιλαμβάνει μια οργανωμένη και συστηματική επαναδιαπραγμάτευση των όρων των δανειακών συμβάσεων και τη ρύθμιση του χρέους. Άρα... θα χρειαστεί αυτό χρόνος. Είναι το ένα. Και επειδή είμαστε σε οριακά το ίδιο πακέτο όμως να συμπληρώσουμε. Αυτό το χρόνο λέω πώς θα τον κερδίσετε. Θα ζητήσετε, ας πούμε, άλλο ένα δίμηνο παράταση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εν ώψη μια τέτοια πολύ σοβαρή και ιστορική πράγματι καμπή τη χώρα μα. Αυτό πρέπει να εκθέσουμε. Αυτό είναι το χρησιμότερο ζήτημα που ζητάει. Λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε δύο λεπτά. Δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι το κεντρικό θέμα. Θα μου πείτε για αυτό. Θα τα πω όλα. Τα έχουμε πει όλα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Συνταγμένα, μέσα στους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς, θα θέσουμε το ελληνικό και το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το πρόβλημα. Όσον αφορά το χρέος. Όσον αφορά και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό χρέος. Εκεί θα ανοίξουμε τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση ενός άλλου κοινωνικού και πολιτικού συσχετισμού στην Ευρώπη. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Αυτό ακούγεται και θα λίγο το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Τώρα. Και θεσμικά και κινηματικά. Ακούγεται λίγο θεωρητικό όλο δεν αυτό είναι θεωρητικό, όπως λέτε και εσείς. Είναι ένα σχέδιο. Εγώ ακούω τον κύριο Χαρδούβελ. Είναι ένα σχέδιο. Θέλω να γινόμαστε λίγο πρακτικοί. Είναι ένα σχέδιο που πρέπει να το έχει η κυβέρνηση. Αυτό αφορά δεν τους μπορεί πάντες. Να μην το έχει. Αφορά όλους σας. Και τα μεγαλύτερα κόμματα και τα κυβερνητικά και την αντιπολίτευση και τα μικρότερα και αυτά που πρόκειται να βγουν στη Βουλή. Όλους. Εγώ με ενδιαφέρει λίγο να γινόμαστε και πρακτικοί. Με βάση την πολιτική άποψη που έχει ο καθένας, αλλά πρακτική. Αυτό θα μπει στην πράξη. Γι' αυτό λέω. Ο κύριος Χαρδούβελης εχθές είπε κάτι, εγώ δεν το ξέρω, τ' άκουσα. Λέει, χρειαζόμαστε τόσα. Δεν θα πέσουμε όξο, αλλά θα χρειαστεί να τα πάρουμε από τις τράπεζες. Θα τα πάρουμε από τις τράπεζες, δεν θα έχουν τράπεζες να δώσουν στους ιδιώτες, στις επιχειρήσεις, δάνεια κτλ. Κτλ. Τι κάνουμε από αυτό. Ισχύει καταρχήν ή λέει τίποτα περίεργο ο κύριος Χαρδούβελης. Δύο λεφτά. Ό,τι και να ισχύει. Γι' αυτό λέω. Εδώ πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα επαρκούς. Και σαφούς και ειλικρινούς ενημέρωσης όλων. Και ο κ. Χαρδούβαλης, η Τράπεζα της Ελλάδας, πρέπει στα κόμματα να την ενημερώσουν πληρέστατα. Αυτός αυτό αλλά, και όντως. Αλλά στη Βουλή μιλούσε. Και σε ό,τι μπορεί να επιτραπεί, γιατί είναι και μερικά λεπτά ζητήματα, και ανοιχτά τον ελληνικό λαό. Προσέξτε όμως. Είναι πολύ νοπό πριν λίγες μέρες, πριν λίγες εβδομάδες, ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, ότι έχουμε άνεση, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά είναι αλλά άμα καθόμαστε 5-6 μήνες και δεν κάνουμε τίποτα και μπλέκουμε σε αυτές τις διαδικασίες, αυτό είναι μια έτσι. Τώρα γιατί τίθεται πρόβλημα. Άμα δεν κάνεις τίποτα και μεγάλες χώρες μπορεί να το πληρώσουν. Θυμίζω σε όλους τι έζησε ο ελληνικός λαός το Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Και όταν με εκείνη την καταστροφολογία τελικά εκλέχθηκε η νέα κυβέρνηση με την συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΜΑΡ, τότε και σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση, ενώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαμε μισθούς και συντάξεις τις επόμενες μέρες, πέρασαν 7 μήνες για να εισπραχθεί η δόση που δεν θα την έδιναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Διάμεσα δανειζόμασταν τα τρίμηνα και τα εξάμηνα. Στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα. Δεν θα την και σούπερ που λέει. Τέσσερα δίσκου σε αυτή τη στιγμή. Δύο λεφτά. Ναι. Τα πράγματα πρέπει να είναι καθαρά απέναντι στον ελληνικό λαό και εδώ κρίνονται. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές δεν είναι μια πρόταση να ευλογήσουμε τα γένια μας και να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία για να γίνουμε εμείς κυβέρνηση. Είναι μια πρόταση ουσιοδέστατα πολιτική και με στρατηγική αντιμετώπιση των ιστορικών στιγμών. Που έχει στον πυρήνα της πάντως το βίδερε περικολοζαμέντε, το ζήλεπι κινδύνος. Έτσι, ας εισπράξει την ανεύθυνη επιλογή του Σαμαρά και του Βενιζέλου για αυτήν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Ανεύθυνη, την άγωνη, την εξορισμού αποτυχημένη, εν γνώση τους, δεν μπορούσε να βγει η Πρόεδρος Δημοκρατίας και δεν μπορεί να βγει. Και παρόλα αυτά έβαλαν τη χώρα στην περιπέτεια και την πολιτική ζωή αυτή τη νοσηρή κατάσταση. Θα σα επιστρέψω στην κατηγορία. Και τον πίεση. Θα σα επιστρέψω στην κατηγορία ότι αν ψηφίζετε και εσεί, θα είμαστε σε αυτό. Πρέπει να κρίνονται οι πολιτικές. Αυτή ήταν η δική μας πολιτική πρόταση. Δεν πρέπει και δεν μπορεί αυτή η Βουλή να εκλέξει πρόεδρο. Δικαιώνεται ή δεν δικαιώνεται. Κύριε Πρωθυπουργέ, η αντίθετη πρόταση ήταν όχι, καταστρέφεται η χώρα, πρέπει να εκλεγεί. Από πού δικαιώνεται δηλαδή, από μια αναστέλουσα μειοψηφία. Κύριε Σκορόβα, ελάτε για 150 με τον πρώτο κύριο. Γιατί έχουμε ένα σωρό ζητήματα ανοιχτά για όλους σας. Από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημοκρατία Αριστερά. Το Πασόκ και τον κύριο Παπανδρέου. Το ποτάμι είναι επίοικος ατυχία.